Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο. Είσαι καλά. Ήταν καιρός να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος υπέρ της ομάδος του Ηρακλή. Ναι. Γιατί αρκετά έχει τραβήξει και εκπροσωπεί όλο τον ομό και όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης ο κύριος Μουτάρης. Φυσικά, επομένως, φυσικά. Επομένως έπρεπε να το κάνει ίσως και πιο νωρίς. Είχε γίνει μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τα μέλη της Επιτροπής Δικαίωσης. Απλά σήμερα έβγαλε και αυτή την γραπτή τοποθέτηση, γιατί δεν ξέρω, coach, αν το έχετε δει το θέμα. Ξεκινάμε ποδοσφαιρικά, αλλά δεν πειράζει. Όλοι δεν με πειράζει, αυτό ασχολούμαστε. Δεν πειράζει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες και το ότι υπάρχει διχογνωμία σε κάτι πολύ απλό. Όταν δεν υπάρχει ποινή υποβιβασμού στον ΚΑΠ, δεν μπορεί να υπάρχει διχογνωμία. Ή είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Και το δεύτερο που μας έκανε αρνητική εντύπωση είναι ότι οι δικαστές, τα μέλη του διαιτητικού, ρωτούσαν συνεχώς τον Παπαθανασάκη και τους δικηγόρους του Ηρακλή για πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Για το πόσα χρέη έχει η ομάδα, για το αν θα τα καταφέρει του χρόνου στη Super League, αν παραμείνει. Λέγεται από προσανατολισμό αυτό, Γιώργο. Μπράβο. Το διατάφτα. Το διατάφτα. Είναι άδικο αυτό που γίνεται για την ομάδα ποδοσφαίρου του Ηρακλή. Και να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια, γιατί και εμείς μέλη της οικογένειας του Ηρακλή είμαστε, μας ενδιαφέρει και θέλουμε να δικαιωθεί η ομάδα από τη στιγμή που έκανε την υπέρβασή της και καθαρά με αγωνιστικούς προσανατολισμούς κέρδισε την παραμονή της. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν και εγώ το έχω γράψει και έχω κάνει ερώτημα πολλές φορές για ποιο λόγο τόσο πολύ ενοχλεί ο Ηρακλής και υφίσταται αυτό το κυνηγητό. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι, και υπάρχει ξεκάθαρο συμφέρον για τον Λεβαδιακό, έτσι. Αν δεν υπήρχε στη μέση ο Λεβαδιακός, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Εντάξει, Γιώργο. Πλέον δεν χρειάζεται, coach, να πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν χρειάζεται. Τώρα το τελευταίο αποτέλεσμα του Λεβαδιακού. Το 1-3, λέει. Στον Πανιόνιο. Ναι. Εντάξει, τώρα επειδή έχω ζήσει και στον Πανιόνιο και ο κόσμος του Πανιονίου έχει αρχές και φυσικά δεν γουστάρει και τους ανθρώπους που διοικούν. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, ο κύριος Δάρας πρόκειται από την οικογένεια του Ολυμπιακού. Ναι. Και ίσως εξυπηρετεί συμφέροντα. Τώρα κακώς τα λέμε αυτά δημόσια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, και δανεικοί υπάρχουν εκεί και αλυσβερίσια υπάρχουν. Δεν λέμε κάτι. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, οπότε δεν λέμε κάτι κακό. Το χθεσινό που έγινε, για να πάμε έτσι στα μπασκετικά, για μένα ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και για εσάς έτσι. Ήταν αναμενόμενο, άλλωστε από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ηρακλή υποσχέθηκα στον πρόεδρο ότι όσο με χρειάζεται θα μείνω κοντά του να πραγματοποιήσουμε και το όραμα το δικό του και τις δικές μου φιλοδοξίες. Μόνο το ενδεχόμενο μιας πιθανής συνεργασίας μου με ομάδα στο εξωτερικό, αλλά και πέρσι που είχα μια πρόταση την απέρριψα. Και πριν κανένα μήνα είχα διαβάσει κάτι για Απόλλωνα Πατρών, δεν ξέρω το κατά πόσο ίσχυε αυτό. Εντάξει, φέτος με ενοχλήσανε κάποιες ομάδες, δεν είναι άξιο αναφοράς αυτό. Δεν θα άφηνα ποτέ τον Ηρακλή για να πάω σε κάποια άλλη ομάδα εντός ελλαδικού χώρου. Mm-hmm. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία μου με τον κύριο Δρακόπουλο, από το γεγονός ότι βάλαμε τις βάσεις να κάνουμε κάτι καλό, το ότι επέστρεψε πάλι ο κόσμος στο γήπεδο και είναι συγκινητικό έτσι το πόσο στηρίζει και την ομάδα και εμένα προσωπικά και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα και είμαστε, θα έλεγα, εν αναμονή εξελίξεων και να δούμε πού θα παίξουμε για να ετοιμάσουμε την ομάδα για τη νέα σεζόν. Ήδη μου δώσατε δύο πάσες. Τις κάνω λίγο στην άκρη, παίρνω time out για να ρωτήσω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Τώρα μιλάω τελείως μπασκετικά. Νιώθει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ότι έχει αφήσει κάτι στη μέση? Είναι τσατισμένος ότι δεν γίνεται, αν δεν ανεβάσω τον Ηρακλή δεν πάω πουθενά? Το σκέφτεται αυτό? Γιώργο, το είχα σίγουρο και ξέρεις, αναχωρήθηκα πάρα πολύ, όσο δεν μπορείς να φανταστείς, και εγώ και οι συνεργάτες μου, γιατί έγινε την τελευταία στιγμή και από, θα έλεγα, από συγκυρίες οι οποίες ήταν όλες εις βάρος μας. Και ήθελα πάρα πολύ να ανεβούμε, γιατί το αξίζαμε. Κάναμε ένα μαραθώνιο αγώνων, είχαμε μια σταθερή απόδοση στα περισσότερα παιχνίδια, κερδίσαμε την πρώτη θέση, χάσαμε την άνοδο για 5 πόντους, ήρθε ο τραυματισμός του Τότσιου και ήθελα πολύ, δεν αποκλείεται και φέτος, Γιώργο, να ανεβούμε εφόσον κάποια από τις ομάδες, γιατί βλέπεις κάθε εβδομάδα και μια ομάδα καταλείπει και από την Α2 και ίσως και από την Α1, είμαστε πρώτοι επιλαχόντες
και να βρεθούμε και στην Α1. Δεν το αποκλείω. Άλλωστε, η συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο και όλο το επιτελείο πριν από μια εβδομάδα, ο σχεδιασμός είναι και για τις δύο κατηγορίες. Αλλά δεν θα το χαρώ όσο περίμενα να το χαρώ και έτσι όπως είχε μεταφερθεί ο ενθουσιασμός από την κερκίδα μέσα στο γήπεδο να το γιορτάσουμε όλοι μαζί στο Ιβανόφιο. Άρα τι να κάνουμε. Συμφωνείτε ότι η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο Κερατσίνι, μιλάω για την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Έτσι τώρα με πιο καθαρό όχι, μυαλό. Κοίταξε, εγώ Γιώργο δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά. Ο Φάρος ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Είναι δύσκολο να κερδίσει εκτός. Απλά ο Ηρακλής Θανάτσιος που τον βρήκε στα play-off. Εντάξει, είχαμε σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε και μια διαιτησία η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Οπότε και είδες, παρόλο που προηγηθήκαμε 12 πόντους, για πότε το γυρίσαν το παιχνίδι με τεχνικές σημαίες και τέτοια. Είναι μια δύσκολη κατηγορία η Α2 και ειδικότερα από το γεγονός ότι ο Ηρακλής καλείται να δώσει πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Και αν μείνουμε και αυτή τη χρονιά, σκέψου ότι δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα Α2 στη Θεσσαλονίκη, μας υποχρεωμένοι να δώσουμε 15 παιχνίδια εκτός. Σε αντίθεση με τις ομάδες των Αθηνών και ειδικά αυτές που πρωταγωνιστούν, όπως ο Πανιόνιος, είχε πολύ λιγότερα παιχνίδια εκτός. Τα περισσότερα ήταν εντός Λεκανοπηδίου και δεν είναι εκτός έδρα. Δηλαδή είναι όπως εμείς παίξαμε με τα Πεύκας. Δεν το χρεωνόμαστε σαν εκτός έδρας παιχνίδι. Mm-hmm. Και είναι ένα γεγονός που πρέπει, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά εμείς τώρα είχαμε 15 ταξίδια με το πούλμα που ήταν 14, γιατί στην Κρήτη... Τώρα και άλλη πάσα πήρα. Τις κρατάω, να ξέρετε. Έχω τρεις ήδη. Ναι, όχι. που ήταν δηλαδή καταπώνηση πολύ μεγαλύτερη. Και ξέρεις, ήμασταν 10 παίκτες, δεν είχαμε μεγάλο ρόστερ, αλλά ήταν παλικάρια όλοι τους και αντέξαμε. Αλλά η επιβάρηση λειτουργεί συσσωρευτικά και η κούραση, γι' αυτό ήρθαν και οι τραυματισμοί. Επειδή δεν κρύβεστε ποτέ, ούτε πνίγετε κάτι, μιλάω πολύ ελεύθερα και ανοιχτά, ούτε βάζετε κάτι κάτω από το χαλί. Μέσα στη χρονιά το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε εβδομάδα εδώ μέσω και του Ραφαήλ Παπαδόπουλου, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μας βοήθησε όλη τη σεζόν, φιλοξενούσαμε τον Βαγγέλη Αλεξανδρή και παίχτες στη Media Day και κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ο κόσμος άκουγε και μία ατάκα. Κάθε φορά δεν σας το κρύβω ότι με προβληματίζατε πάρα πολύ, γιατί λέγατε πράγματα τα οποία φαινόταν ότι δυσκόλευε το έργο σας. Δηλαδή, αυτό που είπατε τώρα, ότι τα ψηλά παιδιά με το πούλμαν που πηγαίναν συνέχεια 15 ταξίδια. Τα προβλήματα που είχατε καταγράψει μέσα στη σεζόν με τη θέρμανση στο Ιβανόφιο που κάνατε προπόνηση με τα γάντια κτλ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτά όλα τα προβλήματα, που είναι προβλήματα, δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Μπορούν φέτος να μην υπάρχουν, να υπάρχει, δεν ξέρω, καλύτερη συνεννόηση, καλύτερη συνεργασία, είναι οικονομικό. Όχι, κοίταξε, αυτά δεν ήταν εν είδη παραπώνου. Ήταν μια πραγματικότητα. Όχι, καταγραφή ήταν, μα γι' αυτό σας το λέω. Καταγραφή ήταν. Και καλά κάνατε και τα λέγατε. Κοίταξε, Γιώργο, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ δεν θέλω να εξαντλήσουμε οικονομικά τον πρόεδρο. Έτσι, ο άνθρωπος κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει όραμα και το στηρίζουμε πάρα πολύ. Είναι μόνος του, δεν έχει βοήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό και δεν μας πείραζε το ότι ταξιδεύαμε με το πούλμαν. Απλά έτσι στη διάρκεια. Και στα play-offs, γιατί κάνουμε. Υπήρχε κούραση, δεν το συζητάμε. Τώρα, δύο μέτρα άνθρωποι κούραση, να τους βάλεις μέσα στο πούλμαν 7 ώρες. Δεν γίνεται. Και ο Άρης που είναι μεγάλη ομάδα, βλέπεις στο τέλος πήγαινε με πούλμαν. Ναι. Γιατί τα έξοδα, αν βάλεις 15 ταξίδια με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζονται τα έξοδα και ξέρεις, είναι λογικό. Μιλάμε κυρίως για τα κρίσιμα μάτς, έτσι. Προφανώς. Όσο και για το κρύο, γίνεται μια προσπάθεια, είδες, αναβάθμιση του Ιβανοφίου, γιατί πριν έρθει ο πρόεδρος δεν έχει μπει στα 30 χρόνια ούτε. Θα έλεγα ένα πλακάκι εκεί. Και που κάναμε από τα έσοδα που είχαμε από τις ακαδημίες, ανακαινήσαμε τα δημοσιογραφικά, βάψαμε το γήπεδο, γίνανε κάποιες εργασίες, αγοράσαμε δύο ντουλάπες μεγάλες που βγάζουν θέρμαση, έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε και πιο ανθρώπινες τις συνθήκες και πιο αθλητικές μέσα στο Ιβανόφιο. Δεν υπήρχε παράπονο από αυτά. Μπορούμε με την εμπειρία μας και με τη διάθεση που δείξαμε όλοι να τα ξεπερνάμε. Απλά τα θυμίζω γιατί εσείς καλά κάνατε και τα καταγράφατε για να τα γνωρίζει ο κόσμος, γιατί ξέρετε είναι άσχημο, ειδικά μετά από μια ήττα, κάποιος να πει ένα χάσαμε γιατί ξέρω εγώ είχε κρύο και δεν προπονηθήκαμε μέσα στην εβδομάδα. Όχι, τέτοια ενώ εσείς τέτοια το κάνατε μέσα στην εβδομάδα, όχι. Γι' αυτό και το καταγράφω. Όχι, τέτοια δικαιολογία δεν υπάρχει από μέρους μου, ούτε από μέρους της ομάδας, ούτε κανένα παράπονο.
Άλλωστε ξέρουμε σε ποιο σωματείο είμαστε, ξέρουμε πού ήταν αυτό το σωματείο και πού πρέπει να φτάσει, και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε εκεί, όλο το team, δείχνουμε απόλυτη κατανόηση στα προβλήματα και μέρος εξ αυτών προσπαθούμε εκ των ενόντων όσοι είμαστε εκεί να τα επιλύσουμε. Και βλέπω ότι και φέτος που συζήτησα και με τον πρόεδρο τώρα, έτσι όπως ήμασταν όλοι μαζί, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να βελτιωθούν οι συνθήκες και του γηπέδου και της ομάδας ακόμη περισσότερο, οπότε θα είμαστε, θα έλεγα, εκ του ασφαλούς καλύτεροι. Εκμεταλλεύομαι τώρα τις προηγούμενες πάσεις που μου δώσατε. Είπατε για δύο ομάδες ουσιαστικά, για δύο ρόστερ, γιατί αναγκαστικά το ένα πρέπει να φτιαχτεί για την Α2 και το άλλο να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να προκύψει και η Α1. Αυτό είναι ρίσκο, πώς μπορεί να επιτεθεί? Δηλαδή συζητάτε καθημερινά με τον πρόεδρο, γιατί άλλο το ρόστερ στην Α2, άλλο το ρόστερ στην Α1, άλλο το μπάτζετ στην Α2, άλλο το μπάτζετ στην Α1. Χωράνε τα δύο καρπούζια coach σε μια μασχάλη και στον προγραμματισμό? Είναι δύσκολο, έτσι. Το έχουμε ξανακάνει και πέρσι. Και πέρσι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζαμε. Ναι, που περιμέναμε και μετά πήγε η Λευκάδα. Ναι. Μερικοί νομίζαν ότι κοιμόμαστε και μέσα σε μια εβδομάδα, και μάλιστα οι κακοήθεις δηλώναν ότι ο Ηρακλής τελείωσε. Δεν θα κατέβει. Πέρσι μας τύχησε και μέσα αυτό. Σε μια εβδομάδα, θυμάσαι, κάθε μέρα ανακοινώναμε και ένα όνομα. Το θυμάμαι. Εδώ θεωρείτε ότι τύχησε πέρυσι αυτό στο να έρθουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που θα μπορούσαν να έρθουν νωρίτερα, γιατί περιμέναμε την Αλφαέ? Κάποιοι παίκτες που αισθάνονται ανασφάλεια και θέλουν να κλείσουν νωρίς, μπορεί να τους χάσεις. Ναι. Αλλά να σου πω και κάτι, Γιώργο, εδώ καθημερινά, και τώρα με βρίσκεις. Είμαι με τον συνεργάτη μου τον Θωμά τον Κωστόπουλο. Κάθε μέρα συζητάμε τα νέα δεδομένα, συζητάμε και έχουμε και επαφή φυσικά με τον πρόεδρο και με τον Θανάση Δούνη που είναι στην Αθήνα και κινείται και αυτός σε ό,τι έχει ανάγκη η ομάδα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και για τις δύο κατηγορίες. Ξέρεις, ο προσανατολισμός είναι να βρούμε παίκτες που να μπορούν να παίξουν και στην Α1 και στην Α2. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Εκτός από τους Αμερικανούς, να υποθέσω, έτσι, που εκεί αν ο Ηρακλής ανέβει Α1 πρέπει να τρέξετε μετά. Κοίταξε, οι Αμερικάνοι είναι το πιο εύκολο πράγμα για μας. Το θέμα είναι τα Ελληνόπουλα, αυτά που θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στην Α1 και φυσικά στην Α2. Και φυσικά στην Α2 έχω τόσα παιδιά που τα θέλω, που έχουν παίξει πέρσι. Και είναι stand-by. Ήδη ανανέωσαν, να θυμίσουμε, ο Γκαγκαλούδης, ο Καλαϊτζίδης. Δεν ξέρω αν έρχονται και άλλες ανανεώσεις, αν θέλετε να μας πείτε. Έχουμε κάνει συζητήσεις και με τον Ρόνι τον Ρουτκάουσκας. Είμαστε σε επαφή. Και φυσικά έχουμε κάνει πρόταση και στο Κωστάκη τον Κακαρούδη, με τον οποίο θα συναντηθούμε εδώ μαζί με τον συνεργάτη μου αύριο στη Χαλκιδική, να τα πούμε και από κοντά. Γιατί οι κινήσεις γίνονται. Όπως και τα παιδιά που παίξανε πέρσι και είχαν πολύ καλή απόδοση και τα θέλω πολύ, αλλά επειδή είμαστε ένα έντιμο σωματείο και εγώ δεν μου αρέσει, όπως είπες και εσύ, να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, έχω ενημερώσει τα παιδιά και τηλεφωνικά ότι με ενδιαφέρουν, εφόσον είμαστε στην Α2, να τους κρατήσω. Τώρα αν κάποιοι από αυτούς βιάζονται να κλείσουν, γιατί σίγουρα έχουν προτάσεις. Αυτό έλεγα για ρίσκο, γιατί πόσο καιρό θα έχεις ένα παίκτη stand-by για την κατηγορία? Αυτό είναι τι να κάνουμε. Ξέρεις, είναι καταστάσεις που δεν μπορείς να τις διαχειριστείς διαφορετικά. Εμπεριέχει και αυτό το ρίσκο να χάσεις κάποια παιδιά, αλλά είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Είπατε για Κακαρούδη, να προσθέσουμε περίπτωση Σκορδίλη ή δεν υπάρχει κάτι? Μας ενδιαφέρει. Το ρωτάει και ένας φίλος που μας ακούει. Ο Γάιος μας ενδιαφέρει, αλλά ξέρεις, πέρσι είχε πολύ ψηλό συμβόλαιο, κάτι που δεν μπορεί, 75.000 έπαιρνε στο Φάρο. Ναι. Είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο και ξέρεις πολύ καλά, τα παιδιά με το τελευταίο συμβόλαιο από εκεί ξεκινάνε. Τώρα, αν υπάρξει κάποια προσέγγιση όσον αφορά το οικονομικό και ο ίδιος θελήσει να έρθει, εντάξει, ένα παιδί που μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο και είναι και πολύ καλός παίκτης. Θα δούμε. Αν δεν έρθει το δωράκι που λέγεται Α1 και η ομάδα συνεχίσει στην Α2, το budget θα είναι πάνω κάτω το ίδιο, γιατί πολλοί ο κόσμος ίσως δεν το γνωρίζει. Ο Ηρακλής φέτος είχε το 5ο-6ο budget, έτσι. Ήταν από πάνω και ο Δούκας και ο Πανιόνιος και ο Φάρος και ο Αστακός, ήταν από πάνω. Εντάξει, ήταν 5 ομάδες παραπάνω από εμάς, αλλά αυτό δεν μου λέει τίποτε.
Εντάξει, στον Ηρακλή θα αλλάξουν coach τα δεδομένα. Μιλάω για τα οικονομικά, γιατί δεν ξεχνάω την ΑΤΑΚΑ που είπατε νωρίτερα, ότι ο κύριος Δρακόπουλος είναι μόνος, δεν έχει την τεράστια οικονομική δυνατότητα. Είναι μόνος, αλλά Γιώργο, εγώ ξέρεις, με το χέρι στην καρδιά, θα σου πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον πρόεδρο, έτσι με την επένδυση που κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσα ο ίδιος μου πει να ξοδέψω. Είναι νόμος αυτό, γιατί πρέπει να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μείνουν και πολλά χρόνια κοντά μας. Και καλό θα είναι, γιατί είδα πολλά πρόσωπα φέτος από το παρελθόν στο Ιβανόφιο και επώνυμους Ηρακλειδείς, οι οποίοι... Κατάλαβα ήδη έναν που εννοείται. Εντάξει, εγώ τον είχα και πρόεδρο και τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν παράγοντα. Νομίζω και ο κόσμος κατάλαβε. Εντάξει, ο κύριος Χαϊτόγλου και όποιος έχει διάθεση να βοηθήσει, και ξέρεις, από την πιο μικρή βοήθεια που μπορείς να φανταστείς μέχρι έτσι μια χορηγία σημαντική, είναι για τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή που ηγείται, είναι, ξέρεις, ηθική βοήθεια περισσότερο και μετά οικονομική ή υλική. Και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι. Γνωρίζετε, coach, πότε χρονικά θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε μια ομάδα? Το πότε θα ξέρετε οπωσδήποτε αν θα παίξουμε, αν θα δούμε τον Ηρακλή Α2? Να σου πω τώρα χωρίς υπερβολή. Ναι. Χωρίς υπερβολή. Αν τώρα με πάρει ο πρόεδρος τηλέφωνο και μου πει coach, πες με Α1, μέσα σε το πολύ δύο εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι. Όχι, αυτό, okay. Ρωτάω αν ξέρετε μέχρι πότε θα περιμένετε το Α1 ή Α2. Αυτό στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα. Ο υφυπουργός αθλητισμού είχε δώσει κάποια έτσι. Ημερολογιακά έχει δώσει κάποια περιθώρια. Αυτά βλέπω ότι δεν συντηρούνται και θα πρέπει να περιμένουμε πολύ. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Εγώ το έχω ξανακάνει βέβαια και στην ΑΚ και στο Μαρούσι. Σχήμα Α1 σε μία εβδομάδα. Ναι, τότε στο Μαρούσι και τη χρονιά που πήγαμε εξαιρετικά διεκδικήσαμε την τρίτη θέση πριν 6 χρόνια. Παρουσιάστηκα εγώ και ο Γκαγκαλούδης, τότε είχα πάρει τον Γκαγκαλούδη και το Σάββατο ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δηλαδή σε 3 μέρες έπρεπε να στήσουμε όλη την ομάδα και ευτυχώς πήρε μια εβδομάδα τότε με την απεργία και σε 9 μέρες παίξαμε και μάλιστα το πρώτο παιχνίδι είχαμε κερδίσει στον Πανιόνιο εκτός έδρας. Το έχω ξανακάνει, αλλά καλό είναι να υπάρχει ένας άλλου είδους σχεδιασμός, να έχω χρόνο, να υπάρχει πολύ ψάξιμο, αλλά σου λέω το εξής, ότι ο συνεργάτης μου, ο Θωμάς ο Κωστόπουλος, μπορεί να σου πω και 20 ώρες την ημέρα ασχολείται με αυτά. Ώστε να είστε έτοιμοι ανάλογα την κατηγορία για να κινηθείτε. 20 ώρες και χωρίς να είμαι υπερβολικός. Ναι. 20 ώρες και μου φέρνει τελειωμένα αυτά που έχει κάνει και τα συζητάμε μαζί και προχωράμε. Είμαι αισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Επειδή είναι υποθετική η συζήτηση που κάνουμε αναγκαστικά, γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την Α1. Στο υποθετικό που ο Ηρακλής ξαναπαίξει Α2, θα δούμε κάτι διαφορετικό? Και δεν μιλάω μόνο για πρόσωπα, μιλάω για μια ομάδα που θα κατεβαίνει μόνο με στόχο τη νίκη για να πάρει φυσικά το πρωτάθλημα και να ανέβει, αυτό που δεν μπορούσε να κάνει φέτος. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι ο στόχος και φυσικά ανάλογα με τους παίκτες που έχουμε, γιατί το υλικό είναι αυτό που σου κάνει να παίξει και διαφορετικά. Έχουμε καινούργιες σκέψεις και θέλουμε να τις εφαρμόσουμε. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε και καλύτερη ομάδα και ίσως παίξουμε και ακόμη καλύτερα, γιατί δεν έχω παράπονα από την περσινή χρονιά. Βγήκαμε δεύτερη καλύτερη άμυνα, ήμασταν στις καλύτερες επιθέσεις, τερματίσαμε πρώτοι. Εντάξει, τι άλλο να κάνουμε, όπως λέει και ο Γκαγκαλούδης, σπαθιά να καταπιούμε. Ξέρεις, και ο κόσμος αυτό, ο σωστός κόσμος, τα αναγνωρίζει αυτά. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να κερδίζουμε και να βγούμε και να πρωταθλητές αίτητοι, εντάξει, είναι άποψή του. Και αν ήθελε ο Βαγγέλης Αλεξανδρίδης να διορθώσει κάτι σε σχέση με πέρυσι, ένα από αυτά που θα διόρθωνε θα ήταν λίγο τα εκτός έδρας? Λίγο. Όχι, στα εκτός έδρας ήμασταν. Που μας έβγαινε λίγο η ψυχή σε σχέση με τα εντός, έτσι. Αυτή είναι μια δεν μπορείς, ξέρεις, να σου πω κάτι. Δες σε παγκόσμια κλίμακα, σε όλα τα αθλήματα, δύσκολα κερδίσεις εκτός έδρας. Ναι. Εγώ έχω μια αρχή, γιατί έχω μεγάλη καριέρα και σαν παίκτης και σαν προπονητής και το αντιμετωπίζω πάνω από 40 χρόνια. 45 χρόνια κοντά. Και το τελευταίο να κερδίζεις εκτός έδρας είναι εκτός έδρας νίκη. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
και αυτές οι 20 ώρες μαζί με το συνεργάτη σας να φέρουν όσο καλύτερα θετικά αποτελέσματα γίνονται. Να έρθει βέβαια μια ανακουφιστική ανακοίνωση από τον κύριο Δρακόπουλο που θα σας πει με σιγουριά το σε ποια κατηγορία θα παίξει η ομάδα, ώστε να μπορείτε και εσείς με την άνεσή σας, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το 2-1, να το κάνετε με πράξη. Το Σαββατοκύριακο είπατε, το κρατάω αυτό, από αύριο Χαλκιδική, Κακαρούδης, μήπως έχουμε ανακοινώσεις ή μακριά κοντά να πούμε κάτι γι' αυτό. Κοίταξε, η πρόταση έχει κατατεθεί. Τώρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο και θα έρθει από εδώ να κάτσουμε να συζητήσουμε. Είναι ένα παιδί που το ξέρω από πολύ μικρό, τον είχα στον Άρη. Εξαιρετικός χαρακτήρας και εξαιρετικός παίκτης. Σίγουρα θα μιλήσουμε για μπασκετικά θέματα, για το ρόλο του στην ομάδα εφόσον υπογράψει. Ξέρεις όλα αυτά. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω και το εξής για να κλείσω, για να μην σου κλέβω το χρόνο. Καθόλου, ότι ο πρόεδρος έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση του σωματείου σε όλα τα επίπεδα, από το γραφείο τύπου, από το να γίνει ΚΑΕ, από όλα αυτά. Είμαστε στο σωστό δρόμο και δεν χρειάζεται αυτά να τα διατυμπανίζουμε δημόσια. Να ξέρεις ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από όλους μας, γιατί το αξίζει ο Ηρακλής και ο κόσμος που βλέπει και ξέρει το εκτιμά. Και αυτό είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με κάνει και υπερηφάνο και με ευχαριστεί. Και επειδή ξέρω, coach, ότι πραγματικά σας απασχολεί το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αν τους είχα τώρα και τους τρεις, τους δικαστές, του διαιτητικού στην άλλη άκρη της γραμμής μας, της τηλεφωνικής, τι θα τους λέγατε? Κοίταξε, ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται και γίνεται για μία ακόμη φορά, και άδικο και για την ομάδα και για τα παιδιά που προσπαθήσαν και για τον προπονητή και για όλους. Αλλά Γιώργο, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια έτσι στο παδικό κίνημα του Ηρακλή, σε όλους αυτούς που ξέρεις μέσα στο καλοκαίρι. Να υποθέσω, είδατε και την προχθεσινή πορεία, έτσι, τι έγινε στην πόλη. Παίρνουν τους δρόμους και βγαίνουν να στηρίξουν την ομάδα σε μια δύσκολη καμπή, το ότι δεν το βάζουν κάτω, τους ανιδιοτελώς, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαστε κοντά τους νοερά, μακάρι να είχαμε και εμείς τον χρόνο, γιατί και εγώ θα ήθελα να παραβρεθώ έτσι. Είπα, αν ήταν όλη η ομάδα εδώ θα την έφερνα και θα ηγούμασταν και στην πορεία. Θα το ήθελα πολύ, για να δείξουμε ότι είναι ενωμένος ο Ηρακλής και αδιαίρετος. Αλλά και εγώ γύρισα από ένα καμπ που είχα και δεν είχα χρόνο, είχα και ένα τραυματισμό. Αλλά είμαστε κοντά τους στην προσπάθεια. Περαστικά, ελπίζω πιστεύω, να μην είναι κάτι σοβαρό. Ναι, ναι, εντάξει, ήταν λίγο δυνατό το τραύμα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά είμαστε κοντά τους νοερά και πιστεύω όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να καρποφορήσει, να ευοδοθεί. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Και εγώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και εύχομαι να παίρνετε θετικές ειδήσεις από αυτά που θέλετε να ακούσετε και από παίκτες και από... Μακάρι, τις περιμένω. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι, καλό βράδυ.